Σε αντίθεση με το Ηράκλειο, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά σε αρκετά χωριά της ενδοχώρας του νομού σε σχέση με τη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Πώς το τρακτήρα που να βάλω τη μάσκα δεν γίνεται. Πώς. Έξω είμαστε στα φύλλα ακόμα. Δεν είναι δυνατόν έξω. Εντάξει, το καφενείο το βράδυ ή δεν ξέρω τι στην πλατεία ή στο Ηράκλειο αν πάμε το καταλαβαίνω. Αλλά στην εξοχή τώρα λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε, τα νέα μέτρα πιστεύω να είναι για καλό. Είναι βέβαια λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν. Χωριά. Εννοείται. Ναι, εγώ δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω. Τα, εγώ φορώ μάσκα, άλλοι φορούνε. Ναι, αλλά δεν τη φοράτε σωστά όμως. Γιατί? Γιατί η μάσκα πρέπει να καλύπτει και τη μύτη. Όχι. Αγορέα, η μύτη. Πώς θα... Αλλά εγώ έχω αναπτυξιακό πρόβλημα και καρδιολογικό και δεν μπορώ. Όταν πάω στο Ηράκλειο φοράω, εδώ δεν μπορώ να φοράω. Δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται. Αφού μπορούμε να βάλουμε μάσκα, πρέπει να το βάλουμε. Να βάλουμε τη μάσκα. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι καθενός στη χέρα του. Στα χωριά εφαρμόζουν τα μέτρα. Όχι από όλους. Μέχρι τώρα πάνε καλά. Εν τω μεταξύ, δημότης από τις Ζαφνές μας περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη χρήση μάσκας κατά την οδήγηση, καθώς και τη μετέπειτα ταλαιπωρία του. Εγώ έχω πρόβλημα με τη μάσκα. Λοιπόν, οδηγούσα, θα μπόσαν τα γυαλιά μου και δεν έβλεπα το δρόμο. Πήγα λοιπόν στον οφθαλμίατρο και μου έγραψε κολλήριο. Το βράδυ τζιμπιούσανε τα μάτια μου. Επειδή φορούσατε τη μάσκα, ενώ οδηγούσατε. Φορούσα τη μάσκα και τα γυαλιά, δεν έβγαινε ελεύθερα η αναπνοή μου και ήταν και ζεστή. Με αποτέλεσμα να κολλάνε τη νύχτα τα μάτια μου από τις τζίπλες και να μην βλέπω να πάω στην τουαλέτα. Μία μεγάλη μερίδα πολιτών στα χωριά δεν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, κάνοντας λόγο για αυστηρά μέτρα. Και εμείς στο κουδμά κάτω που είμαστε, είμαστε για ΑΕΠ. Εντάξει, με μάσκες είμαστε, αλλά στην παραλία μα κατεβείς εκεί και θεωρείς όλους και είναι... Χωρίς μάσκα. Με μάσκα είναι, αλλά είναι στην παραλία. Ο κόσμος και κάνει μπάνιο. Ναι, με στην παραλία πρέπει να φοράς μάσκα. Όχι. Ναι. Άλλο από το μοναστήρι και πάνω. Μάσκα φοράτε στους εξωτερικούς χώρους. Στο χέρι την έχω. Εντάξει, για τον νόμο. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Αν έρθει όμως η Δημοτική Αστυνομία και η Ελλάς, θα κόψει πρόσωπα, το ξέρετε. Το ξέρω, πώς το ξέρω. Ναι. Εδώ κόσμο δεν έχουμε εδώ. Τι έκαναμε εδώ. Πάμε στα όλη μέρα έξω εμείς. Οπότε πιστεύω ότι οι πολίτες στα χωριά δεν φοράνε τόσο πολύ τη μάσκα όπως φοράνε το μάσκα. Παιδιά, άμα διώξουμε τον τουρισμό, θα ηρεμήσει η Κρήτη. Και τελειώσαμε, μέχρι εκεί κλείσαμε. Πώς σας φαίνουν τα μέτρα? Μοιάζουν έτσι. Καλά είναι. Τι να κάνουμε, αφού ήταν έτσι. Εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων με κανόνες, γονείς δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Δεν τα αφήνει το κοπέλι πάει. Δεν τα αφήνει γιατί έχει πρόβλημα. Εγώ του κάνω μασκάκι το κοπέλι, του κάνω μασκάκι. Τι έχει πρόβλημα το κοπέλι, μου το έχουν όλη μέρα με τη μάσκα εκεί. Δεν πάει. Έχει τέτοιο πρόβλημα το παιδί, ναι, εγώ δεν πάω. Εγώ θα πάω στο διευθυντή, το πω. Τι θα γίνει, το παιδί θα πάει σχολείο. Θα πάρει ένα λάπτο να κάνει τα μαθήματά του από το σπίτι. Τέρμα.